Λογικά, όπως πάντα, από εδώ θα ξεκινήσουμε. Από αυτό το φανταστικό τοπίο του Μύτικα. Είμαστε στο πιο κοντινό σημείο του Ολύμπου, παιδιά. Που σημαίνει Χρήστος Στρίμπας. Έτσι απλά. Στη γιορτή, λοιπόν, της Βροντού, του Ολύμπου. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα του χρόνου, που σημαίνει 31 του Δεκέμβρη το 2023. Χριστάρα, πάμε! Πήρε το μήνυμά μου και ο φίλος μου ο Χρήστος, το φιλαράκι μου, και θα κάνει και αυτό στο χαβά του. Επαναλαμβάνω, για τη γιορτή του 2024 ουσιαστικά, την τελευταία μέρα του Δεκέμβρη. Είμαστε παραμονή πρωτοχρονιάς. Ναι, παιδιά, εδώ στον Όλυμπο, μια πολύ καλή μέρα, περιστεράδικη, πλήρη άπνοια, δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό. Συννεφιά έχουμε, πανί, και θα δούμε τώρα μια κίνηση τρομερή. Έτσι μας έχει μάθει, δηλαδή, πάντα. Στρίμπας, λοιπόν, θαυμάστε. Απολαύστε, θαυμάστε τα στριμπάκια. Ναι, παιδιά, τα στριμπάκια κάνουν χαρούλες πάλι σήμερα και νομίζω ότι θα δείτε ένα πολύ ωραίο χαβά. Ήδη η κίνησή μας ήταν από τις καλές. Τώρα θα δείτε πλατούλες και άνοιγμα, ναι. Κάνουν έτσι ένα σκάσιμο, μάλλον κίνηση τρομερή και μετά ένα σκάσιμο, ένα άνοιγμα γύρω-γύρω. Βλέπετε, γυρνάω τη μηχανή δεξιά και αριστερά και βλέπουμε αυτά τα πλάνα εδώ. Τώρα θα βλέπουμε πλάτες. Πλάτες, φεύγα και άντε γεια που λέω εγώ, ναι. Παίρνουν τους δρόμους τους από τη δεξιά πάντα και γυρνάμε τώρα εδώ στο κέντρο να βλέπετε. Παντού έχει περιστέρια. Σε μια μεγάλη οθόνη θα τα βλέπετε, γιατί πήγα στον Ευρυγόνιο και εννοείται και από τη μεριά του Ολύμπου. Ναι, εδώ είναι η μεριά του Ολύμπου, εδώ έχουμε τα σουξέ. Αλλά αυτό το απαλό, το νευρικό, είναι και απαλό και νευρικό πέταμα. Βλέπετε. Αυτό είναι το περπάτημα που λέμε στον αέρα. Αυτά τώρα δεν πετάνε, περπατάνε. Ναι, παιδιά, στον αέρα. Λοιπόν, πάει για την κορφή του Ολύμπου. Βλέπετε. Μπράβο, δεν λέω ψέματα. Και από πάνω τώρα εδώ θα δούμε τώρα τις φτερουγισιές. Νάτες και οι φτερουγισιές οι ωραίες. Στο βουνό των Θεών είμαστε και θα δείτε και θεϊκά φτερά. Κόψε κάτι, μπανανί. Ένα, κοιτάξτε εδώ τώρα, ναι. Όταν αγκαλιάζουν τον ουρανό και πετάνε έτσι, έτσι όπως αυτός εδώ ο τζιναράς, πώς αλλιώς θα τα χαρακτηρίζεις. Τελείως όρθια κορμιά και σφαίρες μπροστά πάνω. Ραχαίες πλάτες και όρθια κορμιά, ναι, αυτό είναι. Αυτός είναι ο Χριστάρας. Για να δω, ναι, πάτησε κιόλας. Πάτησε. Τώρα έκανα λίγο πιο δεξιά. Πού έχουν πάει. Ρε με τη μία. Είναι τα πουλιά της μίας ανάσας. Αυτό το χαρακτηριστικό που μου αρέσουν σε αυτού του είδους τα περιστέρια είναι ότι όπως ξεκινάνε, έτσι καταλήγουν. Δηλαδή φτάνουν μέχρι το σβήσιμο και έτσι. Ξερά. Στεγνά που λέω εγώ. Στεγνά, ακίνητα και ανεβαίνουν. Όπου και έχουμε και συννεφιά σήμερα. Μπράβο Θεούλη μου, σε ευχαριστώ. Θα βλέπετε μέχρι να καρφώσουν τέτοια πλάνα, ωραία. Τώρα είμαι off κάμερας. Γράφει η κάμερά μου, αλλά εγώ βλέπω, ελέγχω. Τι να δω, 2-3 πουλιά τώρα βλέπω στην ουσία. Όχι, δεν γίνεται να με νικήσει σήμερα. Άμα με νικήσει τώρα με αυτόν τον καιρό, θα κρεμάσω την κάμερά μου, παιδιά. Θέλω να έχω πλάνα μέχρι που θα τα κρεμίσει. Γιατί έχω τη συννεφιά, όχι τίποτα άλλο. Πολύ ωραία περιστέρια. Μπράβο, ρε Χριστάρα μου. Μπράβο. Δεν χαλάει καθόλου το βήμα, κοιτάξτε. Είναι μια ευκαιρία σήμερα να δείξουμε και τα πουλιά στα καρφιά. Γιατί κάθε χρόνο που τα τραβάω, όταν έχει γαλανάδα, τα χάνω έτσι σε κάποιο ύψος. Δεν τα βλέπω. Τώρα με βοηθάει ο Θεούλης με το πανί που έχουμε εκεί πίσω, από πίσω. Και θα έχουμε πλάνα μέχρι να τα γκρεμίσει. Έτσι πιστεύω. Βέβαια, παίρνω και λίγο ρίσκο τώρα. Πρέπει να ανοίξω το πλάνο να πιάσουμε κι άλλα. Για να δω.
Με το μάτι δεν φαίνεται τίποτα. Να, εδώ βλέπω μια διάδα. Άμα προλάβω και τα πιάσω. Είναι και το θέμα να περάνω το ένα. Το άλλο έφυγε από μέσα. Λοιπόν, παιδιά, τα περιστήρια έχουν σβήσει. Αυτή τη στιγμή έχουν σβήσει. Μπράβο, ρε Χριστάρα, μπράβο. Δυνατός χαβάς, μακρύς. Όπα. Είμαι πάνω στην πλατφόρμα, την γνωστή τώρα. Και λίγο να κουνηθώ. Ένα-ένα, παιδιά, ένα-ένα. Ανοίγω λίγο πλάνο, προσπαθώ, γιατί άμα το χάσω δεν θα βλέπουμε τίποτα και είναι κρίμα. Έστω ένα. Ήδη με έχει νικήσει τώρα. Έχω δηλώσει υποταγή. Χριστάρα, με νίκησες, αλήθεια σου λέω. Δεν τολμάω να το αφήσω, γιατί δεν θα έχω άλλο πλάνο. Τα περιστέρια έχουν πάει πραγματικά στο υπερπέραν. Για να τραβάω μόνο ένα. Λοιπόν, θα το αφήσω, παιδιά, ναι. Ρίψω, κινδυνεύω τώρα. Θα πάω μία γρήγορα κάτω. Πήγα πολύ γρήγορα. Και είμαστε εδώ, που σημαίνει τίποτα. Για να δω τώρα με γυμνό μάτι. Πάλι κάτι είδα εκεί πιο δεξιά από ό,τι τράβαγα. Είναι ότι άμα πας επάνω, μέχρι να πας... Α, τα ρίχνει, ωραία. Άρα, εντάξει, νίκησα κι εγώ. Το είχα όλο, το είχα. Χριστάρα μου, εντάξει, μέχρι που τα κάλεσες, μου φύγε και εμένα ένα άγχος τώρα. Ήμουν αγχωμένος. Πραγματικά ήμουν αγχωμένος, ναι. Γιατί ήθελα, του είχα υποσχεθεί, του λέω θα σου κάνω το χαβά μέχρι το τέλος. Ναι. Για να δούμε τώρα, παιδιά, τα πουλιά δεν φαίνονται, όχι, τίποτα, τίποτα. Όταν λέμε τίποτα, τίποτα. Θα κάνω μια τελευταία δοκιμή. Νομίζω. Να τα. Στίγματα. Στο περίπου πήγα. Να τα έρχονται. Περάσανε κάποιοι από την κάμερα που κρεμάγανε. Κοίτα, εγώ ήρθα πιο γρήγορα κάτω. Κατεστρινέω τώρα στη μένη κάτω, ναι. Για να δω. Από όπου περνάνε. Σφαίρα. Μπορώ να σηκώσω τη μηχανή ψηλά, δεν το πιστεύω. Εντάξει, ωραίος. Ωραίος, κάτσε να πάω στην πλατφόρμα εδώ να δείτε τον κόσμο. Το χειροκρότημα ήταν τέτοιο, ήταν και δεξιά και αριστερά, και από μπροστά και από πίσω. Έχουμε υπερβολικό κόσμο σήμερα και νομίζω ότι ο Χριστάρας έκανε ένα χαβά που πραγματικά ήταν εντυπωσιακός. Πραγματικά, ναι. Ακόμα μία φορά. Μπράβο, ρε Χρήστο, μπράβο, ναι. Κάτσε να πάμε τώρα και στα αλάνια του, έτσι λίγο μέσα από μακριά. Ωραίος. Μ' αρέσουν αυτά τα πλάνα, δεν ξέρω γιατί. Να τα ζουμάω από πολύ μακριά, την ώρα που είναι μέσα στα ράφια. Και πολύ γρήγορη επιστροφή φέτος. Πάρα πολύ γρήγορη. Να και ο Κυρομίτης, ο παππούς. Ήτανε καταπληκτικός, παιδιά. Ήτανε καταπληκτικός. Πρέπει να έχουν μείνει κανένα δύο ακόμα. Να, ήρθε το ένα. Ναι, γέμισε το κουμάσι, έχει γεμίσει. Δεν είχε και πολλά. Τον είχε ξεκλειδίσει ο Χρήστος. Ήτανε, παιδιά, 50-50 να πετάξει. Μιλάγαμε προχθές στο τηλέφωνο και του λέω, Χριστάρα, τι θα κάνεις. Του φάγε προχτές, πριν 4 μέρες, 3 σε ένα χαβά. Μου λέει, άμα μου φάει άλλο ένα, δεν πετάω. Και τα κλείσε μέσα. Τα είχε μια εβδομάδα κλειστά. Του λέω, θα πετάξουν, μου λέει, τους έχω πιστοσύνη. Και όντως πετάξανε. Νομίζω ότι τον δικαιώσαν ακόμα μια φορά τα περιστέρια του. Μπράβο, Χριστάρα, πάμε να τα πούμε και από κοντά. Να τα δούμε και μέσα. Πραγματικά άξιζε, ναι. Ναι. Δεν προσέξα, Χριστάρα, γιατί τώρα ερχόμουν εγώ από την πλατφόρμα. Εντάξει, αυτά. Γέμισε. Πόσα πουλιά έχεις πετάξει? 24. Εδώ είμαστε, ναι. Εδώ είμαστε. Να τα λέω τα πιπίνια του. Αυτά που γλιτώσαν από το σαΐνι. Καλά δεν είπα, ε. Τα έχω πει, μη στενοχωριέσαι. Τις αλήθειες τις λέμε. Τα ψέματα δεν λέμε. Λοιπόν,
Μπράβο ρε Χριστέλα, ακόμα μια φορά. Μέτραση, μέτρα και σε αφήνω. Να και αυτός που τράβαγα από μακριά, ο παππούς που έλεγα. Ο παππούς πόσο είναι? Ποιος? Εδώ, αυτός εδώ. Αυτός είναι πουλάκος. Όχι, ο δε, πίσω ρε. Ο δεύτερος είναι, είναι ναι, τριάρης. Τριάρης, τριάρης, έτσι. Ο κυρομίτης, ναι αυτός. Αρχίζει και γυρνάει, βγάζει και καρφίτσες. Ωραίος ήταν. Μπράβο ρε Χριστέλα. Νοικοκύρης, καθαρός και τάχτε εδώ. Αστράφτηκε το κομμάσι. Έκανε το χαβά που ξέρει που κάνει κάθε χρόνο. Αυτή η κίνηση τρομερή από τις καλύτερες πανελλαδικός. Το λέω, ναι, το λέω, η αλήθεια να λέγεται. Δεν λέω η καλύτερη, είναι σχετικό πάντα, έτσι. Από τις καλύτερες όμως σίγουρα. Δεν μπορώ να το αφισβητήσει κανείς. Τρυπάνια, έτσι θα λέω εγώ, τρυπάνια. Γενικά, εντάξει, εδώ στην Πιερία έχουν πολύ δυνατά περιστρία τα παιδιά, όλοι. Όλοι. Βέβαια δεν είναι όλοι το ίδιο, αλλά οι πιο πολλοί έχουν πολύ δυνατές κινήσεις και δυνατά φτερά. Λοιπόν, υπάρχει λίγος πόνος στην επιστροφή, αλλά σήμερα ο Χρήστος ήταν πολύ σύντομος, πολύ γρήγορος, δηλαδή ακαριαίος σχεδόν. Θα μας τα πει και αυτός τώρα από κοντά. Από μένα ήταν πολύ καλός, ακόμα μια φορά. Είναι η αδυναμία σου η καραβέρα. Είναι αδυναμία. Εντάξει, είναι και θα κάνω ένα κοντινό. Εντάξει, θα το κάνουμε και λίγο έτσι ζωντανό. Αφού έμεινε και έζησε, είναι αδυναμία μου. Έτσι, μπράβο. Ακούστηκε αυτό που είπες. Έτσι. Το κάνουμε λίγο διαφορετικά τη συνέντευξη, ρε. Εντάξει. Αφού κουστάζεσαι στην καραβέρα, να φαίνεται, την έχω πλάνο πίσω. Λοιπόν, Χριστάρα μου, εγώ εντάξει, απλά θα σου πω ότι έκανε ένα χαβά που, από αυτού του καβέδε που μα έχει συνηθίσει και μα δείχνει. Σε ευχαριστώ. Με πολύ καλή εκκίνηση, ωραία, απλώσανε πάνω, σκορπίσανε. Δηλαδή το έργο το είχε σήμερα. Και επιστροφέ, καλέ είχαμε. Και, α, όπα, όπα. Άστα, αυτό είναι ένα κεφάλαιο, καλές. Θα το πιάσουμε ξεχωριστά. Λοιπόν, εντάξει, δεν είναι του πέσου τα περιστέρια πάνω. Άσε λίγο. Αλλά είχαμε καλέ επιστροφέ. Θα σε τιμωρήσω. Άσε με να μιλήσω. Ξέρεις, τον μπανάνι στο μεγαλύτερο βασανιστήριο να του βάλεις ένα τσιρότο στο στόμα. Θα σκάσει, θα κραγεί. Αλλά είσαι και εσύ τώρα, δηλαδή το έχεις το σπρέι. Θα σου δώσω το χρόνο μετά. Έτσι. Λοιπόν, άκουσε με. Ο χαβάς σου ήταν, όπως λέω, όπως μας έχει συνηθίσει. Με φοβερή εκκίνηση. Ήσουν ατυχερός γιατί είχαμε πανί σήμερα. Και σου έχω όλο το χαβά μέχρι το τέλος. Εκεί πέρα που εγκατέλειπα κάποτε με τη γαλανάδα, τώρα το συνέχισα. Έτσι. Κατά συνέπεια, μέχρι την ώρα που βγάζεις τους παπαγάλους και τα καλείς, να ξέρεις ότι σου έχω πλάνα. Εντάξει, αυτό είναι καλό. Μπράβο. Λοιπόν, οπότε θα δεις και εσύ και ο κόσμος και πώς πετάνε τα περιστέρια σου στα καρφιά. Έκανες ένα πολύ ωραίο χαβά, Χριστάρα μου, μπράβο. Τώρα η επιστροφή ήταν surprise για μένα. Ήταν surprise. Ήρθανε πολύ γρήγορα. Εντάξει. Πάντα έρχονται τα πουλιά. Εντάξει. Αλλά σήμερα μάλλον, έκανες μια επιστροφή, κοίτα. Ασυνήθιστη για τα εδώ δεδομένα. Ναι, ναι, εντάξει. Εντάξει. Παίρνεις τον λόγο τώρα και μιλάς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Να ευχαριστούμε τη λαοθάλασσα που είναι σήμερα μαζί μας. Μπράβο, είναι λαοθάλασσα τα παιδιά που είναι σήμερα εδώ όλοι. Ακριβώς. Και καλή χρονιά να ευχηθώ στον κόσμο όλο και υγεία. Αφιερώνω την πενταξιά αυτήν στα παιδιά μου τα οποία σπουδάζουν στην Αλεξανδρούπολη και στη σύζυγό μου βέβαια που τα στηρίζει. Που σε ανέχετε. Που τα στηρίζει πάρα πολύ, μου στηρίζει όλους πάρα πολύ. Μπράβο της. Μπράβο. Λοιπόν, και στα παιδιά στην Αλεξανδρούπολη, τους φίλους μου που θα πάω να τους δω, που πέρασε τόσο υπέροχα το καλοκαίρι. Έγινε. Αλεξανδρούπολη και δημότυχο στα παιδιά, στους φίλους μου. Το μήνυμά σου πέρασε να ξέρεις. Έτσι ακριβώς. Παραμεθόρια εκεί πάνω που μας προσέχουν. Έγινε. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Χριστάρα μου, και του χρόνου. Γεια σου, Μπανάνη. Ευχαριστώ πολύ. Γεια.